Υπό έλεγχο προσπαθούν να θέσουν από χθες το βράδυ τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Γερακίνη Λάκα της Σαλονίσου κοντά στη Μαρπούντα σε δύσβατο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν έχετε πει υπό έλεγχο η φωτιά ακόμη, είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν από ένα αέρια μέσα δύο καναντέρ και ένα σούπερ πούμα της πυροσβεστικής με καλάθι. Υπάρχουν συνεχώς μέτωπα, αναζωπηρώσεις. Είναι δύσκολη κατάσταση διότι η περιοχή είναι πευκόφυτη. Υπάρχουν πάρα πολλά ξερά κάτω από τα πεύκα, από τα χιόνια που είχαν πριν δύο χρόνια και το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, έχουν καεί πάνω από 110 στρέμματα πευκοδάσους, ενώ στα σημεία της φωτιάς επιχειρούν άνδρες με οχήματα από το κλιμάκιο της Σαλονίσου, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ και ένα ελικόπτερο, ενώ από τα ξημερώματα ενισχύουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης και δύο τμήματα πεζοπόρου προσωπικού που έφτασαν στο νησί της Σαλονίσου με ταχύπλοιο σκάφος του λιμενικού. Σε συνεννόηση του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος στην Αθήνα, με το πλωτό της υπηρεσίας μας το 615, γύρω στις 5 παρατέταρτο τα ξημερώματα, απέπλευσε το πλωτό μας για την Αλόνισο, μεταφέροντας 8 πυροσβέστες και εξοπλισμό, ενώ σήμερα το πρωί απέπλευσε στις 8 παρατέταρτο το επιβατηγό οχηματαγωγό Express Χιάθος, το οποίο μετέφερε επιπρόσθετα 9 οχήματα της πυροσβεστικής και άλλους 20 πυροσβέστες για να συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης. Συνολικά στην Αλόνισο επιχειρούν περισσότεροι από 60 πυροσβέστες με σχεδόν 30 οχήματα που έχουν φτάσει στο νησί από όλη τη Θεσσαλία. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην περιοχή με τη συνδρομή του λιμενικού. Εκενώθη το ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται στην παραλία. Τι μπορώ να πω, η φωτιά ήταν περίπου στα 250 με 300 μέτρα. Βγήκε ο κόσμος έξω. Δεν σταματήσαμε εκεί όμως κατά τη μία. Και είχα σε επικοινωνία με τον κύριο Λιμενάκη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε άμεση να είναι η μετάβαση 9 ατόμων με την κεφαλή σε μένα στο κλιμάκιο της Σαλονίσου. Φύγαμε με το καταδεκτικό που διαθέτει το λιμενικό. Η λιμενική αρχή της Σαλονίσου ενημερώθηκε από την δημοτική αρχή του νησιού και από τον αστυνομικό σταθμό για την ύπαρξη πυρκαγιά στην περιοχή Μαρπούντα με κατεύθυνση ομώνυμη παραθαλάσσια ξενοδοχειακή εγκατάσταση, ζητώντας την παροχή συνδρομής στην προσπάθεια εκένωσης του ξενοδοχείου. Άμεσα στην περιοχή, με μέρημνα της λιμενικής αρχής, έσπευσαν τρία σκάφη στα οποία επέβαιναν στελέχη του λιμενικού και μετέφεραν συνολικά 56 άτομα στο λιμάνι, στο Πατητήρι, με απόλυτη ασφάλεια. Πραγματικά έτσι χειρουργική επέμβαση στην εκένωση του ξενοδοχείου. Μεταφέρθηκαν όλοι οι τουρίστες με σκάφη, διαθαλάσσεις, χωρίς να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που κρίθηκε ότι η περιοχή τώρα πλέον γύρω από το ξενοδοχείο είναι ασφαλή, πριν μια ώρα περίπου επέστρεψαν ξανά οι άνθρωποι στο ξενοδοχείο γιατί ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Έτσι, τη βγάλαν όλη τη νύχτα στο λιμάνι του νησιού. Ήταν δύσκολη βραδιά για αυτούς. Στο νησί της Σαλονίσου βρίσκονται δυνάμεις πυρόσβεσης από το Βόλο και από άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, ενώ οι άνεμοι που έπνεαν από το πρωί στην περιοχή δυσχέρεναν το έργο της πυρόσβεσης. Συνεχίζουμε το έργο μας. Στην παρούσα στιγμή δείχνουν δύο κάραντερ από αέρος, έριξε και ένα πούμα και θα συνεχίσουμε μέχρι το πέρας αυτούς. Αυτής. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν τις πρωινές ώρες. Βέβαια είχαμε άπνοια, αλλά όπως προαναφέρατε κι εσείς, έχει ένα μικρό αεράκι, θα έλεγα. Επίσης έρχονται δυνάμεις από την Θεσσαλία, άλλα 6 οχήματα με 32 περίπου άντρες, επικεφαλής στον κύριο Περιφερειάρχη και αυτή τη στιγμή όπως σας προανέφερα συνεχίζουμε την κατάσταση της πυρκαγιάς και έχουμε μια εικόνα, μπορώ να πω με κάθε τη φύλαξη, καλύτερη από τις πρωινές ώρες. Γιατί ξέρετε, η αναζωπήρωση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σύνηθες φαινόμενο. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο πριν από περίπου ένα μήνα εκδηλώθηκε ξανά πυρκαγιά. Το παράξενο είναι ότι πριν 24 του Μάη, την ίδια ώρα, μία ώρα τα μεσάνυχτα, την ίδια ημέρα, είχαμε ξανά φωτιά στο ίδιο σημείο. Αυτό όντως είναι πολύ περίεργο. Αυτό είναι περίεργο τουλάχιστον για μένα, δεν είναι τυχαίο.